Θέλω να πω ότι έχουμε ένα θέμα με τον ΟΓΑ και εγώ και άλλοι και άλλα παιδιά, σαν και εμένα, πολλοί κόσμος, έχουμε χάσει την μπάλα. Γιατί δεν ξέρουμε τι να πληρώσουμε. Mm-hmm. Έχουμε φέτος το 17, μας έχουν στείλει μια επιστολή να πληρώσουμε το πρώτο εξάμεινο του 17. Λοιπόν, εμείς δεν ξέραμε ότι, ας πούμε παράδειγμα, κάποιος φίλος μου δεν είχε πληρώσει το προηγούμενο εξάμεινο του 16, το πρώτο εξάμεινο του 16, γιατί μας έχουν μπερδέψει με τα εξάμεινα στον ΟΓΑ. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει και ένας υπεύθυνος να μας πει ακριβώς τι πληρώνουμε και τι θα πληρώσουμε. Mm-hmm. Εμείς μάθαμε τώρα, με πολύ κόπο ας πούμε. Λοιπόν, πληρώσει ένα πρώτο εξάμεινο του 16, δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη ούτε φάρμακα ούτε νοσοκομείο. Ενώ έχει πληρώσει το 17 τη συνδρομή που ήρθε τώρα. Λοιπόν, πάμε στο λογιστή μας, μας λένε, ας πούμε, οι ανταποκριτές όσοι υπάρχουν, μας λένε πηγαίνετε στο λογιστή να κάνετε έναν διακανονισμό για αυτό που δεν πληρώσατε το πρώτο εξάμεινο του 16. Και ενδέχεται σε ένα μήνα να έρθει το δεύτερο εξάμεινο του 16. Mm-hmm. Και πληρώνουμε σύν το εξάμεινο του 17. Mm-hmm. Δώσει, δηλαδή 87 ευρώ, ας πούμε, ένας μικρός και ξεκινάει από εκεί και πέρα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στο λογιστή μας, λέει ο λογιστής, δεν είμαστε έτοιμοι, λέει, εμείς να κάνουμε διακανονισμό για τις δόσεις του 16, το πρώτο εξάμεινο. Λοιπόν, και τι θα γίνει, ρε παιδιά, δεν έχεις, λέει, ασφαλιστική κάλυψη. Ένας φίλος μου πήγε χθες στην Καλαμάτα για ένα γιατρό. Πληρώνει το γιατρό, ας πούμε, για το θυροειδή του παράδειγμα. Λέει να χτυπήσω στο κομπιούτερ, ενώ είχε πληρώσει το πρώτο, το 17, τη δόση αυτή που τρέχει τώρα. Του λέει δεν μπορούμε να σας γράψουμε εξετάσεις. Γιατί δεν έχεις, λέει, πληρώσει το πρώτο εξάμεινο του 16. Μάλιστα. Λέει, αφού πήγα στο λογιστή μου και δεν μου κάνει διακανονισμό. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, είναι μπερδεμένα τόσο πολύ τα πράγματα. Είναι τρία εξάμεινα για να καταλάβετε, τα οποία πρέπει να τα πληρώσουμε. Εμείς πληρώνουμε τώρα το 17. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτο εξάμεινο του 16, δεύτερο του 16, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό. Και να κάνουμε, θα έχουμε τρεις πληρωμές. Δηλαδή, θα βγει ένα ποσό το μήνα, 200 ευρώ. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε κάλυψη. Και λέει προχτές το Α στην τηλεόραση, άκουσα, ότι αν είσαι Αλβανός, λέει κάποιος άλλος, λέει. Μπορεί να έχει κάλυψη. Λέει πέρα στον Αλβανό, ας πούμε. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους προς Θεού. Λέμε ότι αν είσαι αλλοδαπός, δηλαδή περνάει. Το είπε το Α προχτές. Δηλαδή, αν έχετε δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεν μπορείτε να έχετε ασφαλιστική κάλυψη. Ναι, μία ληξιπρόθεσμη οφειλή, δεν μπορεί να έχει κάλυψη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, δεν έχει ξανακουστεί. Και δεν έχω καταλάβει και κάτι άλλο. Τι ακριβώς κάνουν οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Έχω ρωτήσει 2-3 και δεν ξέρει κανείς να μου πει. Αν υπάρχει σπάρτη. Ο φίλος μου αυτός στην Καλαμάτα πήγε χτες, βρήκε ένα κτίριο στην Καλαμάτα στο διοικητήριο και του είπαν ότι κύριε με 9 με 1, του λέει αυστηρά. Ήταν 1 και 10 και τον διώξαν τον άνθρωπο, δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος αρμόδιος στον ΟΓΑ στη Λακωνία να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μας έρθει το πρώτο εξάμεινο ή θα πληρώσουμε το πρώτο του 17 που πληρώνουμε τώρα. Δηλαδή είναι τόσο πολύ μπερδεμένα και ο κόσμος δεν έχει, το χειρότερο, δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη τώρα, ούτε φάρμακα, αν χρωστάς ένα εξάμεινο. Ενώ παλιά. Είχε ασφαλιστική κάλυψη. Λοιπόν, να βγει ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Αραβοφίλης. Θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αραχοβίτη να μας λύσει τις απορίες. Ναι, που είναι πολύ καλός φίλος μας και αγαπητός και όλα, να μας πει τι γίνεται, γιατί δεν το έχουν δει. Δεν ξέρω, δεν έχει τύχει σε πολλούς. Mm-hmm. Ενώ τώρα συνέβη, ας πούμε, ακούω διάφορα παιδιά που το πάθανε άνθρωποι, δηλαδή. Είναι πολύ τραγικό. Δηλαδή, με μία ισοράμα δεν έχει πληρώσει, να μην έχει ασφαλιστική κάλυψη. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν, ούτε σε νοσοκομείο, ούτε σε γιατρό να σου γράψει εξετάσεις και τέτοια. Θα καλέσουμε τον κύριο Αραχοβίτη και αν δεν μπορέσουμε σήμερα, αύριο σίγουρα. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, πιστεύω. Αυτά είχα να πω. Να βοηθήσουμε τον κόσμο να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ορισμένα προβλήματα μέσω εσάς. Αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.